Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Οι μεταλλορίχοι πάντως, Δημήτρη, από χθες έλεγαν και προειδοποιούσαν πως θα προχωρήσουν σε ευνηδιαστικές κινήσεις. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Έφτασαν πριν από λίγα λεπτά στο Υπουργείο Ανάπτυξης και από ό,τι μας λες, θα έχουμε ένα ακόμη πούλμαν που φτάνει. Ναι, είναι τρία συνολικά τα πούλμαν τα οποία κατεβαίνουν από πάνω από τη Χαλκιδική. Είναι μια πρώτη κίνηση την οποία κάθονται και κάνουν οι μεταλλορύχοι. Δεν ξέρω αν θέλεις να καθίσουμε να βρω και κάποιον από τους υπεύθυνους. Ναι, καλό είναι να μιλήσουμε λίγο με τους ανθρώπους εκεί. Δημήτρη. Να δούμε τι σκοπεύουν να κάνουν. Μισό λεπτό, έχω έναν εκπρόσωπο εδώ των εργαζομένων, θα μας πει και το όνομά του. Είναι ο κύριος Ζαφυρούδας, είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων. Λοιπόν, Δημήτρη, σου τον δίνω, επιστροφή δεν έχει, με ρωτάς και του λέω. Τι γίνεται εδώ σήμερα. Τι γίνεται. Κατεβήκαμε γιατί η αγωνία των εργαζομένων και των συναδέλφων αυτή τη στιγμή και των οικογενειών με αυτά που έχουν γίνει αυτές τις μέρες δεν γινόταν άλλο να μην τα κατέβουμε κάτω και να πάρουμε αυτή τη στιγμή που ξέρουμε πως οι άδειες είναι στα γραφεία των υπουργών για να έχουμε και αύριο δουλειά. Ζητούν συνάντηση με τον υπουργό. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Πρέπει. Έχετε ζητήσει συνάντηση με τον Σταδάκη τον Φάμελο? Γιατί σας... έχουμε ζητήσει επανειλημμένως και μέχρι και χτες συνάντηση, αλλά δυστυχώς δεν μας έχουν δεχτεί να μας έχουν δει. Έχουμε κάνει άπειρα αιτήματα και στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Σταδάκη. Παρ' όλα αυτά δεν μας έχει δεχτεί. Εκεί μέχρι πότε θα μείνουν και τι θα κάνουν, Δημήτρη μου? Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις? Πρέπει να τελειώνει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τελειώνει αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Πρέπει να τελειώνει. Θα παραμείνουμε εδώ μέχρι να πάρουμε τις άδειες. Ξέρουμε πως οι άδειες είναι στο Υπουργείο, είναι στο γραφείο του Υπουργού και πρέπει να τις δώσει για να έχουμε δουλειά. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέγαμε από την πρώτη στιγμή, Δημήτρη. Θέλουν οι άνθρωποι δουλειά. Αυτό το πράγμα ζητάνε. Προφανές, υποστηρίζουν ότι οι άδειες βρίσκονται μέσα στο Υπουργείο. Πρέπει να υπογραφούν ή να μην υπογραφούν. Να δοθεί πάντως μια απάντηση. Εκεί τώρα, Δημήτρη, για να ξέρουν τι μέλη γίνεται. Στο κτίριο που έχουν έρθει για κατάληψη. Έχουν αναρτήσει πανό που λένε κατάληψη. Έχουν ανέβει και στους πάνω ορόφους κλπ. Μέχρι το πότε. Βλέπουμε εικόνα ήδη, τώρα. Ακριβώς. Και τις εικόνες με τους συναδέλφους τους που είναι πάνω. Από τον πρώτο όροφο του Υπουργείου ουσιαστικά περιβάλλοντος, όπου πόσο θα μείνουν εκεί. Έχουν σκοπό να μείνουν εδώ. Έτσι. Κύριε Ζαφυρούδα, μέχρι εμείς δεν θα φύγουμε από εδώ, δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν πάρουμε τις άδειες. Αυτό πρέπει να το καταλάβει σήμερα η κυβέρνηση. Και αν επικαλείται επενδύσεις. Θα κατέβουν και άλλοι εργαζόμενοι. Εδώ και τώρα πρέπει αυτό να το αποδείξει. Κατέβουν και άλλοι εργαζόμενοι, κύριε Ζαφυρούδα. Βεβαίως. Δηλαδή, οι κινητοποιήσεις αυτές θα κλιμακωθούν και μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Έχουμε ήδη ακόμα άλλα δύο πράγματα να κάνουμε αυτή τη στιγμή και ναι. Στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή μάλιστα. Για να κλιμακώσουμε όλο αυτό τον αγώνα. Το μέτωπο...